την ανάγκη για περισσότερους ναυαγοσώστες στις ελληνικές οργανωμένες παραλίες που καθημερινά επισκέπτονται χιλιάδες Έλληνες και τουρίστες, εκφράζει η Ένωση Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος. Για να έχουμε ασφάλεια, δεν μπορούμε να. Αυτό το πράγμα κοστίζει. Για να έχει ασφάλεια, κοστίζει. Η ανθρώπινη ζωή εξάλλου κοστίζει από μόνη της. Δεν μπορούμε λοιπόν με το πρόσχημα ότι κοστίζει κάτι αρκετά να το αφεμβολούμε ή να βρίσκουμε διάφορες προφάσεις για να μην το κάνουμε. Τουλάχιστον 218 κενά σε ναυαγοσώστες καταγγέλουν οι συνδικαλιστές των σχολών ναυαγοσωστικής. Όπως λένε, σε πολλά από τα πιο δημοφιλή νησιά, όπως η Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Κρήτη, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Η δουλειά του ναυαγοσώστη είναι ένα λειτουργήμα, είναι σαν αυτό του γιατρού ή του αστυνόμου, μπορώ να πω. Κάνουμε κάτι από το οποίο εξαρτάται μια ανθρώπινη ζωή και το κάνουμε αμερόληπτα. Στην Ελλάδα, το περσινό καλοκαίρι έχασαν τη ζωή τους 88 άτομα από πνιγμό. Το 10%, δηλαδή 8 άτομα, σε παραλίες που όφυλα να έχουν ναυαγοσώστη. Κάποια άτομα ναι, κάποια άτομα δεν την έχουν αυτή την παιδεία. Έχει τύχει πολλές φορές να κάνουμε παρατηρήσεις για το δικό τους καλό, ουσιαστικά, και να μην μας ακούνε. Πολλές επιχειρήσεις για να μειώσουν το κόστος προσλαμβάνουν λιγότερους ναυαγοσώστες από όσους προβλέπει ο νόμος.